Και όπως σας έχω προαναγγείλει, καλεσμένος μου για σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων, ο κύριος Νίκος Ξυλούρης, με αφορμή έτσι μία, πώς να το πω, ένα παράπονο, κύριε Ξυλούρη, μία καταγγελία που έφτασε στον Sky Κρήτης, μιας ακροάτριας, σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί όσον αφορά στα σκουπίδια σε ένα κομμάτι του βόρειου δικού άξονα. Κυρίως μιλώ για το κομμάτι από την Παπαναστασίου μέχρι το Γιώφυρο. Είχα δυστυχώς, το διαπίστωσα και ίδια το περασμένο Σάββατο. Καταρχάς, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Ξυλούρη. Με αφορμή λοιπόν αυτό, ήθελα λίγο να συζητήσουμε, κύριε Ξυλούρη, γιατί κατά διαστήματα μπαίνουμε σε μία κουβέντα και μία απορία για το ποιος έχει. Αφήστε τώρα άλλα τα άλλα, για το ποιος θα το μας κάνει τον βόρειο δικό άξονα. Αυτό το έχουμε τουλάχιστον ξεκαθαρίσει. Από εκεί και πέρα όμως, διαιρωτώνται πολλές φορές οι πολίτες ποιος έχει την αρμοδιότητα για θέματα που άπτονται του βόρειου δικού άξονα, του οδικού δικτύου, δηλαδή τη καθαριότητα, των κλαδοκοπών. Θέλω λίγο να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά τα θέματα. Κυρία Πεδετή μου, ευχαριστώ για την πρόσκληση καταρχήν. Να είστε καλά. Αυτό το θέμα το έχει ξεκαθαρίσει ο Περιφερειάρχης με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Η αρμοδιότητα των θεμάτων που έχουν να κάνουν με τον ΒΟΑΚ είναι του Υπουργείου. Ήταν πριν του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης και πρόσφατα το Υπουργείο Μετροπολογία πήρε την αρμοδιότητα πάνω του. Σε ό,τι έχει να κάνει με την... με το σχεδιασμό, την κατασκευή, την λειτουργία του βόρειου δικού άξονα. Η περιφέρεια δεν έχει αρμοδιότητα. Το τονίζω γιατί έχει βγει και απόφαση Συμβουλίου Επικρατείας. Ναι, τη γνωρίζω βέβαια. Η οποία το ξεκαθάρισε το θέμα. Ναι. Πέρα από αυτό όμως, γιατί ο κόσμος πρέπει να ακούει την πραγματικότητα και δεν τον ενδιαφέρει ποιανούν η αρμοδιότητα ή όχι. Σε αυτό έχετε δίκιο, κύριε Ξυλούρη. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ως περιφέρεια Κρήτης, με την κατεύθυνση του Περιφερειάρχη, ο οποίος πραγματικά δείχνει το ενδιαφέρον του και δείχνει την προσπάθεια που κάνει για να έχουμε έναν δρόμο που χρειάζεται η Κρήτη και σε καλή κατάσταση, πέρα από την κατασκευή του καινούργιου δρόμου, και σε καλή κατάσταση τον θέλουμε. Η Περιφέρεια Κρήτης κάνει ό,τι μπορεί μέσα στα πλαίσια, θα έλεγα, του νόμου. Δεν είναι ακριβώς στα πλαίσια του νόμου. Είναι από ενδιαφέρον την ανάγκη που έχει για να κρατάει έναν δρόμο σε πολύ καλή κατάσταση. Που σημαίνει, πληρώνει καταρχήν το ρεύμα στα περισσότερα κομμάτια που υπάρχει φωτισμός στους κόμβους στο βόρειο οδικό άξονα, πέρα από τα επαρχιακά που είναι έτσι και αλλιώς της περιφέρειας. Συντηρεί το φωτισμό, στήλους, λάμπες κλπ. Επισκευάζει ζημιές. Κάνει κλαδοκοπές, ζημιές ενώ στο φωτισμό, κάνει κλαδοκοπές στις περιοχές που το περνά κόσμος και το βλέπει. Mm-hmm. Και μάλιστα τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι δύο εργολαβίες σε εξέλιξη, γιατί έχουμε αρκετές σε συνέχεια, δηλαδή μια μετά την άλλη. 200.000, δεν αφορά το νομό Ηρακλείου μόνο, το νομό Χανίων αφορά η μια, το παλιό επαρχιακό, το παλιό εθνικό, το νέο εθνικό, δηλαδή το ΒΟΑΚ. Έχουμε συνεχώς εργολαβίες σε συνεργασία με τους Δήμους, με τις περιφερειακές ενότητες για κλαδοκοπές και καθαρισμό του ΒΟΑΚ. Ας μην αναφερθώ στο επαρχιακό δίκτυο που είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της περιφέρειας. Ούτως ή άλλως της περιφέρειας. Θέλω να σας βάλω συγκεκριμένα... Υπάρχει ένα ενδιαφέρον το οποίο δείχνεται έμπρακτα. Επειδή λοιπόν ενημερώθηκα για το κομμάτι αυτό στο ΒΟΑΚ από τον κόμβο Παναστασίου μέχρι τον κόμβο στη Γιώφυρο, μίλησα με το συνεργείο. Έχει πάει πριν 4 μέρες, πέρασα εγώ ο ίδιος χθες το απόγευμα. Όντως έχει καθαριστεί. Όντως έχει καθαριστεί. Και είναι η αλήθεια αυτό που λένε οι ακροατές σας, ότι στις άκρες σε πολλά σημεία υπάρχουν κλαστικά, τα οποία καταλαβαίνετε ποιος μπορεί να... από πού έρχονται. Έτσι, για να είμαστε... Όχι, έτσι, για να βάλουμε και την ατομική ευθύνη του καθενός. Εμείς κύριε Ξυλούρη, τι θα το κρύψουμε λοιπόν, τώρα, εμείς θέμε. 5 μέρες πριν. Θα ξαναπεράσει, μετά από δική μου εντολή, θα ξαναπεράσει, γιατί έχει μεν καθαριστεί. Άμα περάσει, θα το δείτε το στιθέο, το μεσαίο διάζωμα που υπάρχει, αυτό που λέμε με την αμερικάνικη ονομασία, πώς το λέμε, εν πάση περιπτώσει, είναι καθαρισμένο, τα πλαϊνά είναι καθαρισμένα, έχουν γίνει κλαδοκοπές, μεγαλώνουν, κάποιοι θάμοι μεγαλώνουν, εντάξει, δεν μπορεί να κάθει και ανά πάση στιγμή, αλλά είναι καθαρισμένο. Όμως υπάρχει ένα αλήθεια αυτό που λένε, υπάρχουν σημεία που έχουν πλαστικά, που είναι σακούλες, που είναι μπουκάλια. Αυτά καλό θα είναι να πάρει και να λάβει και ο καθένας μας
την ατομική ευθύνη να μην τα πετάμε. Έχετε δίκιο σε αυτό. Να καλέσω τον κόσμο λοιπόν να το σεβαστούμε και εμείς οι ίδιοι. Γιατί στο τέλος ένα μπουκάλι εγώ, ένα καφέ ο άλλος, μια σακούλιτσα ο άλλος ή ξέρω, ένα πακέτο τσιγάρα μαζεύονται και είναι κέρι παίρνει το περιβάλλον και αισθητικά δεν είναι ωραίο. Όντως δεν είναι ωραίο. Έτσι είναι και η αλήθεια είναι τώρα κύριε Ξυλούρη για να τα λέμε και όλα γιατί όντως μπαίνει πολύ σημαντικά και πολύ σωστά το βάζετε το θέμα της ατομικής ευθύνης. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε να επιδείξουμε και πάρα πολύ καλή συμπεριφορά. Μιλώ ως πολίτες στο να προστατεύουμε την περιουσία μας, να προστατεύουμε το περιβάλλον μας. Οτιδήποτε ανοίγουμε το παράθυρο πάρα πολύ εύκολα του αυτοκινήτου και το πετάμε απ' έξω. Άρα λοιπόν για αυτά τα σημεία στα οποία σωρεύονται αυτή την ώρα και αυτή την ώρα και τα πλαστικά. Και οι σακούλες και τα λοιπά θα ξαναπεράσει κάποια στιγμή λοιπόν το συνεργείο σας. Ναι. Σας λέω μίλησα ο ίδιος ναι. Επειδή τους δίνουμε ένα προγραμματισμό και με βάση την ενημέρωση όπως καλή ώρα η δική σας ενημέρωση ναι. Των ακροατών προφανώς δεν μπορούμε να είμαστε ανά πάση στιγμή παντού και όταν ενημερωθούμε ή όταν πέσει στην αντίληψή μας κάτι από την αστυνομία, από πολίτες, από δημοσιογράφους, από εμάς τους ίδιους, από τα συνεργεία τα δικά μας. Τα σημειώνουμε, γράφουμε, βάζουμε όσο πιο επίγον είναι γιατί μπορεί να υπάρξει ένας λάκκος κάπου, αυτό πρέπει να πάμε προφανώς. Πιο γρήγορα ή να υπάρχουν καταπτώσεις βράχων. Υπάρχουν θέματα προτεραιότητας, προφανώς δεν το συζητώ. Αυτό λοιπόν έχει γίνει, θα ξαναπάει το συνεργείο, πέρασα κι εγώ ίδιος για να το δω, είναι αλήθεια όπως το είπαν οι ακροατές σας, είναι αλήθεια, όμως ο δρόμος είναι καθαρισμένος, καλό θα ήταν όλοι μας να προσπαθούμε. Να κρατούμε το δρόμο, τους δρόμους μας. Καθαρούς όσο γίνεται. Ναι. Και καλό είναι επίσης να ενημερώνουμε είτε την αστυνομία είτε την περιφέρεια και εμείς εδώ είμαστε με όσες δυνάμεις έχουμε για να το κρατούμε σε καλή κατάσταση. Δεν είναι μόνο τα σκουπίδια. Προφανώς. Είναι μια ενημέρωση για μια λακκούβα. Έγινε ένα τροχαίο και σπάσανε μπάρες. Ναι. Προσπαθούμε και τις μπάρες να τις αντικαθιστούμε όσο πιο σύντομα γίνεται. Το ρωτώ για να το ξεκαθαρίσουν και οι ακροατές στο μυαλό τους ακριβώς, γιατί όπως είπατε σωστά και εσείς στον πρόλογό σας, η αλήθεια είναι ότι ο πολίτης ζητάει από την περιφέρεια να κάνει κάτι, όπως ζητά στην πόλη του από το δήμαρχο, έτσι στον δρόμο στον ΒΟΑΚ ζητάει από την περιφέρεια, βάζει σας μπροστά. Δηλαδή, καμιά φορά και εμείς οι πολίτες λέμε: δεν με ενδιαφέρει εμένα ποιος έχει θερμοδιότητες. Σκοπός είναι να λυθεί το θέμα. Ωστόσο, να διευκρινίσουμε ότι αυτές οι εργολαβίες έρχονται από ίδιους πόρους της περιφέρειας, για να το ξέρουν οι πολίτες αυτό. Γι' αυτό το λόγο έτσι υπάρχει πάντα αυτό που είπαμε ήδη, μια σειρά προτεραιότητα. Στο πού θα επέμβεται, με ποιο τρόπο, τι συνιστά μεγαλύτερη ανάγκη να διορθωθεί σε πρώτη φάση. Αν μας ειδοποιήσουν τώρα ότι υπάρχει μια κατάπτωση βράχων από ένα πρανές, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει άμεσα, εκεί δεν έχει καθυστέρηση, γιατί πέσανε βράχια στον δρόμο, είναι πολύ σοβαρή αιτία για πρόκληση τροχαίου ατυχήματος. Ναι. Ή όπως επίσης με τις κλαδοκοπές, πάρα πολλές φορές έτσι μας έρχονται επίσης καταγγελίες, εικόνες, έτσι κάνουν το γύρο του διαδικτύου με δέντρα που έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ. Και η αλήθεια είναι ότι συνιστούν έτσι, δημιουργούν και ένα κίνδυνο στην οδική ασφάλεια. Παγίδες. Τα σήματα. Έτσι. Και δεν το συζητώ τώρα γιατί το συζητήσαμε και ιδιωτικά. Επιτρέψτε μου να το πω και στον αέρα στους ακροατές ότι συζητήσαμε στην ιδιωτική μας συνομιλία και για το κομμάτι του δρόμου που πάμε προς Ιτία, που η αλήθεια είναι ότι εκεί πάρα πολλές φορές βλέπουμε φωτογραφίες από διερχόμενους οδηγούς με κλαδιά δέντρων να κρύβουν ουσιαστικά το μισό από τον πολύ μικρό δρόμο που μας βγάζει, που μας οδηγεί στη Σιτία. Και εκεί παρεμβαίνετε, έτσι δεν υπάρχει είναι. Υπάρχουν εργολαβίες μάλλον, όχι μία, γιατί ο δρόμος έχει μεγάλο μήκος και καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να βγει μια εργολαβία για όλα, γιατί πρέπει να γίνει και πιο γρήγορα και να υπάρχουν 2-3 συνεργεία, αν είναι δυνατόν στους δρόμους να καθαρίζουν. Υπάρχουν εργολαβίες, θα δείτε πολύ σύντομα και τα συνεργεία και να δουλεύουν και οι δρόμοι να καθαρίζονται. Κρίσιμο να πούμε όμως για το δρόμο αυτό, προφανώς είναι σημαντικό το να είναι καθαρός, να είναι ασφαλής, να υπάρχουν οι κλαδοκοπές. Το κρίσιμο είναι να υπάρχει μια προοπτική να γίνει ένας δρόμος, όπως το ζητάει ο Περιφερειάρχης τώρα και πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλά χρόνια, ένας δρόμος ασφαλής, σύγχρονος, μεγάλος, από το Καστέλι μέχρι τη Στία. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα που έχει η Κρήτη ολόκληρη. Εμείς ως περιφέρεια κάνουμε αυτό που μπορούμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε, πιέζουμε. Διάβασα πρόσφατα και διάβασε ο κόσμος όλο στην μια κυριακάτικη εφημερίδα μια συνέντευξη του Περιφερειάρχη που λέει, επαναλαμβάνει αυτό που λέει
ότι η Κρήτη χρειάζεται πια έναν δρόμο και δεν πάει άλλο. Ναι, δεν υπάρχουν περιθώρια καθυστερήσεων. Σωστά το λέει ο Στάρος Αρναουτάκης. Προφανώς. Προφανώς. Δυστυχώς, βέβαια, τώρα παρόλο το γεγονός ότι όντως το επαναλαμβάνει ο Περιφερειάρχης όπου σταθεί και όπου βρεθεί, η αλήθεια είναι ότι αυτό που γνωρίζουμε ως τώρα τουλάχιστον για το σχεδιασμό του Υπουργείου, το κομμάτι αυτό δεν περιλαμβάνεται. Φτάνει μέχρι τον Άγιο Νικόλαο. Έχουμε και τις νέες διαρροές για το σπάσιμο του δρόμου. Μένει να δούμε. Περιμένουμε όλοι. Φαντάζομαι κι εσείς και λόγω της ιδιότητάς σας στην περιφέρεια, τον Χρήστο Σπίριτζη, να δούμε τι θα μας πει. Όλοι το περιμένουμε. Πριν σας αποδεσμεύσω και σας ευχαριστήσω προφανώς, θέλω μία ερώτηση να σας κάνω για το κομμάτι από Αγία Πελαγία ως Φόδε, λέμε, αφορμή τις ανακοινώσεις του Σταύρου Ναουτάκη για τα 5 εκατομμύρια για την συντήρηση, για την οδική ασφάλεια. Πότε βλέπετε να μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης αυτό το έργο? Το κρίσιμο ήταν να βγουν τα χρήματα για να γίνει δημοπρασία. Η δημοπρασία έγινε, που σημαίνει ότι βγήκαν τα χρήματα του Υπουργείου, ξαναλέω, για να καταλάβει ο κόσμος ότι. Ναι, Υπουργείο είναι από πίσω. Ναι. Ακριβώς. Απλά το υλοποιούμε εμείς. Η δημοπρασία έγινε, ήδη είναι στη διαδικασία των εγκρίσεων από Οικονομική Επιτροπή, από όλη τη διαδικασία, δεν αφορά τον κόσμο, να μην τον κουράζουμε, να βγει ο εργολάβος, ο οποίος έχει αναδειχθεί ο πρώτος μειοδότης, και από τη στιγμή που περάσουν οι προθεσμίες, δηλαδή να περάσει η Οικονομική Επιτροπή, να γίνουν οι ενστάσεις, αν υπάρχουν, να εγκριθεί η τελική κατάταξη των εργολάβων, έχει ένα περιθώριο ένα ή δύο μήνες να, όσο προβλέπει η σύμβαση, για να το υλοποιήσει. Μέσα στο καλοκαίρι θα ξεκινήσει και θα τελειώσει. Αυτό είναι το κρίσιμο. Αυτό, έτσι, και θα τελειώσει η εργολαβία αυτή, η οποία θα αλλάξει τουλάχιστον σε αυτά τα σημεία που έχουν σχεδιαστεί από τη μελέτη, θα αλλάξει τελείως τη οικονομία του δρόμου. Μακάρι, μακάρι. Λέτε να έχουμε και καμιά δημοπράτηση για τους κόμβους Αγίας Πελαγίας. Ξέρετε, χαρή το λέγω λίγο, γιατί βαρεθήκαμε να το λέμε. Ο κόμβος της Αγίας Πελαγίας, με προϋπολογισμό 3,6 εκατομμύρια, έχει ενταχθεί στο τομεακό του Υπουργείου, ναι, που ένα κονδύλι 25 εκατομμυρίων για την οδική ασφάλεια, έτσι το ονομάζει, και είναι το μόνο κομμάτι που είναι έτοιμο ή σχετικά έτοιμο. Ο Δήμος Μαλεβιζίου έλεγε ότι ήταν έτοιμο, το Υπουργείο έλεγε προχθές ότι ήθελε κάποια. Εν πάση περιπτώσει, είναι έτοιμο, είναι για δημοπράτηση. Ουσιαστικά, ναι, περιμένουμε να μάθουμε την ημερομηνία. 3,5 ναι. εκατομμύρια, 3,6 εκατομμύρια. Θα το δημοπρατήσει το Υπουργείο. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί και εμείς ενημέρωση παίρνουμε από το Υπουργείο. Ναι, έλεγα μήπως έχετε καμία πληροφορία αυτό, πιο πολύ. Αυτό που θα ήθελα να πω, ότι και αυτό το έργο και για μένα, όπως το λέει ο Περιφερειάρχης μας, ολόκληρος ο οδικός άξονας της Κρήτης, αν ήταν στην ευθύνη της περιφέρειας, σίγουρα δεν θα ήταν στην κατάσταση που είναι σήμερα από πλευράς προόδου των εργασιών. Είναι βέβαιο ότι η περιφέρεια θα είχε ενδιαφερθεί με πολύ πιο έντονο τρόπο και πιο αποφασιστικό, και δεν θα ήμασταν στο σημείο που να περιμένουμε τον εκάστοτε υπουργό, και δεν μιλάω για το σημερινό μόνο. Όχι, για να προφανώς. Πάει χρόνια πίσω απέναντι, αυτό. Ακριβώς. Απέναντι στους κριτικούς. Ναι. Να περιμένουμε τον εκάστοτε υπουργό να έρθει να εξαγγείλει, ή πρωθυπουργό ή υπουργό ή δεν ξέρω ποιος. Ας ελπίσουμε έστω να μπει σε μια τροχιά. Στις 22 του μήνα. Έτσι, να μάθουμε περισσότερα. Να κάνω μια ενημέρωση μόνο στον κόσμο. Ναι. Μας πιέζει μόνο λίγο χρόνος, δυστυχώς. Σας πιέζω κι εγώ. Ο κόμβος Αρκαλοχωρίου έχει ενταχθεί με απόφαση του Περιφερειάρχη στο ΕΣΠΑ, ήδη βγήκε η απόφαση για δημοπράτηση του έργου στις 24 Οκτώβου, ένα έργο 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Που καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό. Πολύ είναι. Πολύ σημαντικό, δεν το συζητώ. Καλά κάνατε και το αναφέρατε, 24, κύριε Ξυλούρη. 24 Αυγούστου. Είναι οι προθεσμίες που επιβάλλονται λόγω του ποσού διεθνής διαγωνισμός. Καταλαβαίνετε, έχει κάποιες προθεσμίες που δεν μπορούμε να τις παραβούμε, γιατί μετά με μια ένσταση καταφύγει. Προφανώς όχι, προφανώς όχι. 24 Οκτώβου. Έχει οριστεί δημοπράτηση. Το έργο το έχει εντάξει ο Περιφερειάρχης τώρα και αρκετό καιρό, το είχε ανακοινώσει, και τώρα είμαστε στην ευχάριστη θέση να πολύ, το δημοπρατήσουμε. Πολύ καλά κάνατε και το αναφέρατε, κύριε Ξυλούρη. Ναι, φυσικά, δεν το συζητώ καθόλου. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή μας την επικοινωνία. Να είσαστε καλά, κύριε Ξυλούρη. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ.